αποχώρησε από την Κυπριακή ΑΟΣ, το γεωτρύπανο Γιαβούς για ευπρόσδεκτο βήμα κάνει λόγο κομισιόν. Μια σειρά που μεταρρυθμίσει ετοιμάζει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. 19 από τους 27 δημοτικούς συμβούλους της Βόρειας Κέρκυρας ζητούν να μην γίνει διαπεριφορά στη συνεδρίαση. Τι απαντά ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου? Δεν έχουν τέλειωση την παραθέσεις και τοποθετήσεις για τις εξελίξεις στο επιμελητήριο της Κέρκυρας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Δευτέρας, είναι 5 του μηνός Οκτωβρίου και είμαστε μαζί για απόψε στη ροή του Δελτίου Ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Να δούμε όλα εκείνα τα θέματα τα οποία συνδέονται με ειδησιογραφία και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Μια ειδησιογραφία που σε κεντρικό επίπεδο έχει τις εξελίξεις τις πολύ σοβαρές στην υπόθεση της πανδημίας αλλά και εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Σε τοπικό επίπεδο το επιμελητήριο είδατε ήδη στους τίτλους ειδήσεων, ενώ και στην Κέρκυρα οργανώνονται διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες σε όλη η κοινική την κατεύθυνση ενός αντιναζιστικού και αντιφασιστικού μετώπου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη ροή του δελτίου μας και πάμε να ξεκινήσουμε από την είδηση της ημέρας που είναι η αποχώρηση, ζητάω συγγνώμη, του Σαρδάμ, του Γιαβούς από την Κυπριακή ΑΟΣ. Είναι μια εξέλιξη η οποία κρίνεται πολύ θετική και μια εξέλιξη η οποία δείχνει ότι θα προχωρήσουν μάλλον οι ελληνοτουρκικές συνομιλίες. Είχαμε και επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ως ένα πρώτο βήμα που μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή αποκλιμάκωση των προκλήσεων της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ, θεωρείται ευνηδιαστική αναχώρηση του τουρκικού γεωτρύπανου Γιαβούς από το τεμάχιο 6. Η αναχώρηση του τουρκικού γεωτρύπανου, το οποίο φαινόταν χθες βράδυ να κατευθύνεται στα απέναντι από την Κύπρο τουρκικά παράλια, ήταν προγραμματισμένη για τις 12 Οκτωβρίου, ημερομηνία λήξης της ναύτεξ με την οποία είχε δεσμευτεί περιοχή εντός της Κυπριακής ΑΟΣ για παράνομες εργασίες. Σε μια πρώτη ανάγνωση, η αποχώρηση συνδέεται με τα όσα φαίνεται να διεμήφθησαν στο παρασκήνιο, καθώς και το ρόλο που διαδραμάτισε ο γερμανικός παράγοντας με αποκορύφωμα το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ είχε εξηγηθεί στον πρόεδρο Αναστασιάδη ότι ενδέχεται να διασφαλίσει διακριτική αποχώρηση του Γιαβούς, δεδομένου ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί τα περί αλληλοσύνδεσης κυρώσεων Λευκορωσίας και Τουρκίας και να δώσει έμφαση στην επανέναρξη των συνομιλιών. Ο κύριος Αναστασιάδης βεβαίως είχε ζητήσει και την αποχώρηση του Μπαρμπαρός. Οι κινήσεις του Τούρκου γεωτρύπανου τις τελευταίες ώρες έγιναν δεκτές με συγκρατημένη αισιοδοξία, με διπλωμάτες να εκφράζουν πως αποτελεί μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα, εκτιμήσεις διπλωματών τονίζουν πως αν θα υπάρξουν κινήσεις ανάλογες με το ερευνητικό σκάφος Μπαρμπαρός, το οποίο έχει πραγματοποιήσει παράνομες εργασίες σε περιοχές της Κυπριακής ΑΟΣ, νότια και ανατολικά της Κύπρου, σίγουρα θα είναι ένα θετικό βήμα. Υπενθυμίζεται πως η ναύτεξ για τον Μπαρμπαρός ολοκληρώνεται στις 18 Οκτωβρίου. Με βάση τα όσα ακολούθησαν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο γερμανικός παράγοντας πέρα από τα ελληνοτουρκικά εμφανίζεται να έχει βάλει στο κάδρο και το Κυπριακό με την επανέναρξη των συνομιλιών. Χωρίς και του δεύτερου τουρκικού σκάφους από την Κυπριακή ΑΟΣ, ουσιαστικά ικανοποιεί τα θέλω της Λευκωσίας, η οποία έχει διαμηνήσει πως δεν πρόκειται να οδηγείται συνομιλίες υπό την απειλή κανονιοφόρων και αυτό φαίνεται πως επιχειρεί να διασφαλίσει το Βερολίνο. Μάλιστα, η Κομισιόν έκανε λόγο για ευπρόσδεκτο βήμα, τονίζοντας ότι αναμένονται και περαιτέρω αντίστοιχα βήματα. Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, Πίτερ Στάνο, κατά την καθημερινή του ενημέρωση των δημοσιογράφων, σημείωσε πως η αποχώρηση του Γιαβούς αποτελεί ακόμα ένα ευπρόσδεκτο βήμα προς την αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και ελπίζουμε να δούμε όμοια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση όπως υπογράμμισαν οι ηγέτες κατά τη Σύνοδο Κορυφής. Στην Αθήνα αναμένεται αύριο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιεν Στόλτεμπεργκ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Το τετατέτ Μητσοτάκη-Στόλτεμπεργκ θα γίνει στις 10.30 στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου αναμένεται στις 12 μετά μεσημβρίας. Σήμερα ο Στόλτεμπεργκ, λόγω της προγραμματισμένης του συνάντησης με τον Υπουργό Εξωτερικού Μελβούτ Σαβούσογλου καθώς και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους της γειτονικής χώρας. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε τη σύσταση μηχανισμού αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η ανακοίνωση του μηχανισμού αυτού έγινε παράλληλα και με τη συνεδρίαση της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής, για την οποία Ελλάδα και Κύπρος εξέφρασαν αμφότερες την ικανοποίησή τους. Μάλιστα, η αποχώρηση του γεωτρύπανου Γιαβούς είναι ένα ακόμη δείγμα πως οδεύουμε στην αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ένταση που υπάρχει μεταξύ Τουρκίας και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μηχανισμός σχεδιάστηκε με στόχο τη μείωση του κινδύνου ατυχήματος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
και προβλέπει τη δημιουργία μιας γραμμής επικοινωνίας Αθήνας-Άγκυρας για την διευκόλυνση αποκλιμάκωσης σε θάλασσα και αέρα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην αίθουσα σύνταξης να δούμε τα νεότερα δεδομένα. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ θα βρίσκεται αύριο στην Αθήνα. Είπαμε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ να υπάρξει μια τεχνική επιτροπή διαχείρισης κρίσης, ώστε να μην βρεθούν κυριολεκτικά στα χαρακόμματα η Ελλάδα και η Τουρκία στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σύμμαχοι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, πάμε να μας πεις ό,τι νεότερο υπάρχει σε αυτή εδώ την ιστορία μετά τα ρεπορτάζ, γιατί ένα πλήθος τηλεγραφημάτων από τα ειδησιογραφικά δίκτυα έχουν προσεγγίσει τα της επίσκεψης Στόλτεμπεργκ και όλα τα άλλα και δηλώσει του κ. Τσαβούσογλου, του Υπουργού Εξωτερικών της γείτονος. Πάμε να σας ακούσουμε. Ναι, η οποία σας πήρε καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν ήταν και τόσο φιλικά προσκύνηση προς την Ελλάδα, καθώς στην κοινή σύνδεξη τύπου που παραχώρησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ναι, τόνισε πως από την πλευρά της Τουρκίας δεν υπήρχε καμία πρόθεση να προκληθεί κανένα ατύχημα μεταξύ των συμμάχων. Κατηγορεί την Ελλάδα ότι εξαιτίας της Ελλάδας προκλήθηκε η ένταση, λέγοντας ότι έστειλε πολεμικά πλοία, συγγνώμη, στην περιοχή όπου επιχειρούσε δικό του ερευνητικό πλοίο και στην υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας. Και το ΝΑΤΟ, λέει, αλλά πλέον εκφράζει την ικανοποίησή του πως η Ελλάδα έχει αλλάξει, συμμετέχει στο διάλογο. Κάτι το οποίο έβαλε στην κοινή συνέντευξη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, τονίζοντας πως υπάρχει μια γραμμή επικοινωνίας 24 ώρες 24ωρο και 7 μέρες τη εβδομάδα. Να σημειώσουμε ότι ακόμα δεν έχει σημειωθεί, δεν έχει ανακοινωθεί για την ακρίβεια η ημερομηνία έναρξης των διερευνητικών επαφών, δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Αλλά υπήρχαν και άλλα ζητήματα τα οποία, αυτό που λέγαμε και τις προάλλες, μπήκε σίγουρα και το ζήτημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιάνς Στόλτεμπεργκ, να τονίζει πως πρέπει να υπάρξει και χειρία σε αυτό το σημείο. Να σημειώσουμε εδώ ότι 21 στρατιώτες σήμερα έχασαν τη ζωή τους μέχρι στιγμής. Βέβαια, είδηση από την Τουρκία σήμερα και περιμένουμε την αντίδραση των ΗΠΑ είναι η δημόσια τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κ. Στόλτεμπεργκ, όσον αφορά το αμυντικό αντιεροπορικό σύστημα S-400. Ναι, γιατί ο Τσαβούσογλου είπε ότι αυτό δεν είναι συμβατό με το νατοϊκό αντιεροπορικό σύστημα. Είναι εθνική η απόφαση φυσικά της Τουρκίας, αλλά αυτό, αν ενεργοποιηθεί, γιατί υπάρχουν και πληροφορίες σήμερα δοκιμαστικής ενεργοποίησης εναντίον δύο ελληνικών F-16, θα προκαλέσει την αντίδραση από τις ΗΠΑ, κάτι το οποίο άκουσα τον Μιχάλη Γναντίου στο Open πριν από λίγο να λέει ότι το περιμένουμε. Πάντως, όσον αφορά τους πυράβλους του S-400, ο Τσαβούσογλου τόνισε ότι ήταν μια λύση ανάγκης και εξέφρασε και μια επιθυμία από πλευράς Άγκυρας να αγοραστούν πυράβλοι τύπου Patriot. Αυτό το έχουμε ακούσει, ναι, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, αυτά. Θα έχουμε ξανά σύνδεση. Νομίζω θα μας κάνεις μια ανακεφαλαίωση στα της πανδημίας που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και με έκτακτα μέτρα σε ορισμένες περιοχές. Στα Γιάννενα και στην Αχαΐα. Στα Γιάννα, θυμίζω ότι χθες είχαμε ρεπορτάζ για αυτό το οποίο συνέβη. Έκτακτα μέτρα στην πραγματικότητα, επιβολή χρήσης της μάσκας και σε κλειστούς και σε ανοιχτούς χώρους. Όλοι με τη μάσκα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε κάτι το οποίο έχει να κάνει με την εσωτερική πολιτική σκηνή. Τα ελληνοτουρκικά είναι αυτά τα οποία έχουν καθορίσει πια και την ατζέντα της αντιπαράθεσης. Τα ελληνοτουρκικά είναι αυτά τα οποία έχουν καθορίσει και την επικοινωνιακή δυναμική των πολιτικών δυνάμεων. Αλλά καθώς μπαίνουμε για τα καλά σε αυτό το δεύτερο κύμα της πανδημίας, η οικονομική ύφεση, οι δυσκολίες δημιουργούν άλλα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν πρόκειται να μπει σε μια αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση στο διατάφτα, αλλά είναι αποφασισμένη με βάση το ρεπορτάζ των κεντρικών μέσων ενημέρωσης να προωθήσει την μεταρρυθμιστική της ατζέντα. Πάμε να δούμε τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύει σήμερα ο Αθηναϊκός Τύπος. Αποφασισμένος να ακολουθήσει εμπροστοβαρή πολιτική και να μην αποφύγει την πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, με επίκεντρο τη μεταρρυθμιστική ατζέντα με την οποία εξελέγει, είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρά το γεγονός ότι οι υγειονομικές και οικονομικές περιπλογές που δημιουργεί η πανδημία, αλλά και εξαιρετικά ευαίσθητη φάση στην οποία εισέρχονται ελληνοτουρκικές σχέσεις, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως άλοθοι προκειμένου η κυβέρνηση να πατήσει φρένο και να αποφύγει πρωτοβουλίες που θα προκαλούσαν πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις, ο Πρωθυπουργός επιλέγει διαφορετική στρατηγική. Υπό την εποπτεία του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη, του Διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου κ. Δημητριάδη και του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, Αντώνη Κρέτσου, προετοιμάζεται μια δέσμη παρεμβάσεων, οι περισσότερες των οποίων θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους, ενώ θα ακολουθήσουν
και μερικές ακόμη το πρώτο τρίμηνο του 2021. Μάλιστα, οι κινήσεις αυτές χαρακτηρίζονται από συνεργάτες του Πρωθυπουργού ως μεταρρυθμιστική καταιγίδα. Εξάλλου, όπως προστίθεται, η κυβέρνηση εξελέγει και θα κρυθεί από τον βαθμό στον οποίο θα υλοποιήσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις και θα αλλάξει τη ζωή των πολιτών. Γενικότερα, στην ατζέντα των κυβερνητικών πρωτοβουλειών το επόμενο διάστημα βρίσκονται αλλαγές στα εργασιακά και το ασφαλιστικό. Αυτές αναμένεται να αποτελέσουν και το μεγάλο πεδίο σύγκρουσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρωτίστως δε με το ΣΥΡΙΖΑ και δευτερευόντως με το ΚΚΕ. Στα εργασιακά αποτελεί λιμένη απόφαση να εξυγχρονιστεί το εφιστάμενο πλαίσιο. Στην κατεύθυνση αυτή, μέχρι το τέλος του έτους θα έχει κατατεθεί και ψηφιστεί από τη Βουλή νομοσχέδιο που θα προβλέπει προσαρμοσμένες στη νέα πραγματικότητα ρυθμίσεις για την τηλεργασία, τις γονικές άδειες, χορήγηση και στους άνδρες, μέτρα ελέγχου της μαύρης εργασίας και κίνητρα για την πρόσβαση γυναικών στην απασχόληση. Επίσης, υπό εξεργασία βρίσκονται μέτρα ενίσχυσης της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, καθώς στόχος είναι, μετά το πέρας της πανδημίας του κορονοϊού, η επιτάχυνση της ανάπτυξης και η ταχύ αποκλιμάκωση της αναρκίας. Στο ασφαλιστικό, το οποίο θα ψηφιστεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2021, θα καθιερωθεί το κεφαλαιοποιητικό σύστημα για τις επικουρικές συντάξεις, έτσι ώστε ο κάθε νέος εργαζόμενος να μπορεί να δημιουργήσει τον προσωπικό του κουμπαρά, όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, στην μεταρρυθμιστική ατζέντα των επόμενων μηνών εντάσσονται και ρυθμίσεις, ορισμένες εκ των οποίων έχουν ακοινωθεί, ενώ άλλες είναι υπό διαμόρφωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η καθιέρωση νέων κανόνων στην διευθέτηση των χρεών προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Επίσης, στο μέλλον, ο σκοπός της κυβέρνησης είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών δικαιοσύνης, ενώ θα διευρυνθεί ο θεσμός της πιλωτικής δίκης και των επικουρικών βοηθών δικαστών. Από το 2021 αναμένεται και αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και του έργου ανάμεσά τους και οι διδάσκοντες. Στις ρυθμίσεις συγκαταλέγεται και ένα νέο χωροταξικό νομοσχέδιο, καθώς και ένα νέο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων με στόχο την μείωση της γραφειοκρατίας, ώστε να δοθεί όθηση σε μεγαλύτερα έργα υποδομών αλλά και σε μικρότερα έργα σε επίπεδο περιφερειών και δήμων. Όσον αφορά το σύστημα υγείας, η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει σε 4.000 μόνιμες προσλήψεις, κυρίως νοσηλευτών, πρωτίστως από όσους υπηρέτησαν ως επικουρικοί στην πανδημία. Όσον αφορά το χώρο της αυτοδιοίκησης, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει κατατεθεί προς ψήφιση το νομοσχέδιο, μέσω του οποίου θα καθορίζονται οριστικά οι αρμοδιότητες του κεντρικού κράτους, των αποκεντρωμένων διοικήσεων, των περιφερειών και των δήμων. Τώρα πάμε να δούμε δύο ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, οικονομικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες γιατί έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό του έτους 2021. Χθες το βράδυ το προσεγγίσαμε λίγο το όλο θέμα με τον Γιάννη Παργινό, όμως και σήμερα η ανάλυση του έχει ιδιαίτερη σημασία. Πρώτον, υπάρχει αυτός ο στόχος τον οποίο θέτει ο κ. Σταϊκούρας για μια ανάπτυξη του 7,5%, υψηλός έλεγε ο δικός μας οικονομολόγος και σχολιαστής. Υπάρχει όμως το ειδικό επιστημονικό συμβούλιο, το οποίο φαίνεται να θεωρεί ναι μεγάλο το 7,5%, αλλά ταυτόχρονα εφικτό. Την ίδια ώρα τα στοιχεία του προϋπολογισμού του 2021, έτσι όπως αναλύονται σήμερα σε ένα ευρύ φάσμα του Αθηναϊκού Τύπου, έχουν και αυτά τη σημασία τους, γιατί έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις, τις νέες υποχρεώσεις που δημιουργεί αφενός μεν η τουρκική προκλητικότητα, αφετέρου δε η υπόθεση της υγειονομικής και κοινωνικής κρίσης. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Αισιόδοξα αλλά πιθανή από αυστηρές προϋποθέσεις θεωρεί το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο την τελική πρόβλεψη του προσχεδίου του προϋπολογισμού για αριθμούς ανάπτυξης 7,5% το 2021 έναντι του αρχικού σενάριου της για 5,5%. Με το δυσμενές σενάριο να ρίχνει τον πύχη στο 4,5 με 5%. Στη γνώμη του, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο της Ελλάδος σημειώνει πως πρόκειται για μια αισιόδοξη πρόβλεψη και βασίζεται σε ευνοϊκές παραδοχές για την πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης, το καθάριση του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου, των εξαγωγών, του αποπληθωριστή, καθώς και στην εκταμείευση επενδυτικών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα δημοσιονομικά μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας και τα εισοδήματα γενικότερα. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μια εκτίμηση που αποκλίνει αισθητά προς τα πάνω σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις διεθνών οργανισμών όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ΩΣΑ, αλλά είναι πολύ μακριά από εκείνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μόλον ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση ισχυρής μεγένθησης το 2021, αυτή προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση στοχευμένων εθνικών και ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών στήριξης της οικονομίας και την ομαλή αποκλιμάκωση των επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά και των εκτιμήσεων για την εξέλιξη της οικονομίας
το 2020. Αξίζει να σημειωθεί πως το Υπουργείο Οικονομικών αναμένει 8,2% ύφωση για το 2020, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε ένα νέο lockdown και σημαντική περιστολή της οικονομικής δραστηριότητας στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Πάντως, παρά την εκτίμηση για μεγάλο ποσοστό ύφεση την φετινή χρονιά, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Αϊκούρας έχει ξεκαθαρίσει ουκολίγες φορές πως δεν πρόκειται να είναι το χαμηλότερο της Ευρωζώνης, ενώ στο παρελθόν έχει δηλώσει πως η οικονομία αντέχει και ένα δεύτερο lockdown. Στα 63,884 δις ευρώ προβλέπεται να διαμορφωθούν οι κρατικές δαπάνες το 2021, μειωμένες σχεδόν κατά 5 δις ευρώ σε σχέση με το 2020, όπως προκύπτει από το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2021. Οι παροχές εργαζόμενους και οι κοινωνικές παροχές θα παραμείνουν στα ίδια περίπου επίπεδα. Ωστόσο, σημαντικά μειωμένες θα είναι οι δαπάνες για μεταβάσεις. Η εκτίμηση για τις δαπάνες του 2020 είναι 68,528 δις ευρώ, με αύξηση 11,365 δις ευρώ σε σχέση με τον στόχο του ψηφισμένου προϋπολογισμού, που δεν έχει υπολογίσει βεβαίως τις παρεμβάσεις που χρειάστηκαν για την αντιμετώπιση των σφοδρών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19. Οι δαπάνες μεταβάσεων αναμένεται να κινηθούν το 2020 στα 36 δις ευρώ, ενώ την επόμενη χρονιά προβλέπεται να υποχωρήσουν στα 30 δις ευρώ. Μεταξύ των μέτρων για την αντιμετώπιση πανδημίας που αποτυπώνονται στην κατηγορία των μεταβάσεων είναι αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ σε μηνύα βάση των εργαζομένων σε αναστολή, το έκτακτο επίδομα ύψους 600 ευρώ σε 6 επιστημονικούς κλάδους, οικονομολόγους, λογιστές, μηχανικούς, δικηγόρους, ιατρούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητές, και κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων σε αναστολή, το πρόγραμμα συνεργασία και η επιστρεπτέα προκαταβολή. Για το 2021, οι παρεμβάσεις που επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα αφορούν τη μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα με κόστος 816 εκατομμύρια ευρώ. Την αναστολή καταβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα με κόστος 767 εκατομμύρια ευρώ. Την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό υπολογισμό και την επιδότηση 200 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνιου άνεργου για την περίοδο 6 μηνών στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας με κόστος 302 εκατομμύρια ευρώ για το 2021. Το πρόγραμμα Γέφυρα αποφορά την επιδότηση της πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που επιλήγησαν από την πανδημία του COVID-19 με κόστος 280 εκατομμύρια ευρώ για το 2021. Την επέκταση της μείωσης του ΦΠΑ σε διάφορες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών κλάδων που πλήττονται την πανδημία έως τον Απρίλιο του 2021 και την αναστολή πληρωμής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης με συνολικό κόστος 113 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, καταβολή αποζημιώσεων ειδικού σκοπού σε απασχολούμενους επιχειρήσεις που βρίσκονται είτε σε προσωρινή αναστολή εργασιών είτε συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασία κατά τα τέλη του 20, αναμένεται να λάβει χώρα τον Ιανουάριο του 21, συνεπώς να επηρεάσει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των λόγω έτους. Επιπλέον, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 21 επηρεάζεται από την κάλυψη της μισθοδοσίας του έκτακτου υγειονομικού προσωπικού που προσλήφθηκε εντός του 20 και του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη των αναγκών των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ο Γιάννης Παργινός είναι μαζί μας. Για να σταθούμε με τον Γιάννη σε τι άλλο, σε ένα οικονομικό κυρίως πεδίο συζήτησης, γιατί αυτό έχει πια δημιουργήσει ως αφετηρία πολιτικού λόγου, διαλόγου και την παράθεση ο προϋπολογισμός του 2021. Καλησπέρα Γιάννη, τα είπαμε και χθες. Εστερνίζονται και άλλοι λίγο την αισιοδοξία, την αισιόδοξη ματιά του κυρίου Σταϊκούρα. Αυτό το 7,5% ανάπτυξη του 2021. Εγώ θα έλεγα όχι. Γιατί? Ακόμα και το Εθνικό Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, ναι, βλέπει, εκτιμά ότι, ναι, αυτό το νούμερο 7,5 είναι λίγο υπεραισιόδοξο. Ναι. Αλλά όχι για ανέφικτο. Αυτό ακριβώς, όχι ανέφικτο. Γιατί από όσα είπαμε χθες, ναι, και από τις πρώτες εκτιμήσεις για 7,5% ανάκαμψη στη διάρκεια του 2021, επέσαμε σε κειμενόμενο, σε κειμενόμενη ανάπτυξη με στάδια 4,5 έως 5,5. Μάλιστα. Εάν δεν επικρατήσουν συγκεκριμένες σαφείς αισιόδοξες συνθήκες, τότε μπορεί να υπερβούμε από το 5,5 στο 6,5 και να φτάσουμε στο 7,5. Τι είναι αυτό? Λέω όμως και κάτι, Γιάννη, συγγνώμη, πριν συνεχίσεις, για να το λάβεις υπόψη σου στην απάντησή σου ή στο σχόλιο σου. Ο κύριος Σταϊκούρας είναι ο στρατηγός οικονομίας και βρισκόμαστε μπροστά από τη μάχη του 2021. Ναι. Λίγο πολύ όλοι αισθανόμαστε ότι η υπόθεση πανδημίας θα έχει δομικού τύπου αναταράξεις και λέω ότι όπως κάθε στρατηγός εμψυχώνει τους στρατιώτες του
πριν από τις μεγάλες ή την τελική μάχη. Ναι, αλλά εδώ δεν είναι αισιόδοξη ματιά εδώ μπορεί δεν είναι να δώσει. Εδώ είναι οικονομία. Δεν διαφωνώ. Και η οικονομία και είναι και ψυχολογία είναι η οικονομία, νούμερα. Όμως. Και τα νούμερα αυτά ναι. αποτυπώνονται σε συγκεκριμένο χαρτί μου, που προσδιορίζεται ως προϋπολογισμός του κράτους για το 2021. Μου, άμα σου πούνε ότι έρχεται ο Αρμαγεδόν και τελειώνει ο πολιτισμός και η ζωή στη γη, θα κλειστείς στο σπίτι σου και δεν θα κάνεις τίποτα. Αγαπητέ μου, τον προϋπολογισμό δεν τον πούνε... διαβάζει η θήτσα μου από τις λούτσες. Εντάξει, αλλά ούτε, η ούτε οποιοδήποτε συγγενή μου από τη Λευκή Μία, από κάποιο νησί του Αιγαίου. Λέω Γιάννη μου την εισπράττει την περιραίουσα ατμόσφαιρα όμως ο απλός πολίτης. Ο προϋπολογισμός, ο ναι. προϋπολογισμός είναι ένα κείμενο το οποίο το διαβάζουν κυρίως οι κρατούντες σε περιφερειακό, σε δημοτικό και σε κεντρικό επίπεδο. Μάλιστα. Όχι πολύ, αλλά τέλος από πάντων από εκεί και πέρα η οποιαδήποτε ιστορία πλασάρεται στην κοινωνία είναι επικάλυψη επικοινωνιακή. Προφανώς. Λοιπόν, ο κύριος Ταϊκούρας που μάζεψε το 7,5 και το είπε υπό ορισμένες και συγκεκριμένες συνθήκες. Μάλιστα. Πάμε στο 7,5, αλλιώς 4,5 με 5,5. Ναι. Σε τι υπολογίζει ο κύριος Ταϊκούρας? Πρώτον, ιστό ότι θα εισρεύσουν τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης τουλάχιστον το δεύτερο εξάμηνο. Μάλιστα. Του 2021. Δεύτερον, ότι δεν θα έχουμε δεύτερο ή τρίτο κύμα κορονοϊού. Τρίτον, ότι ο τουρισμός θα ανακάμψει από τον Απρίλιο και μετά στα προηγούμενα επίπεδα. Και τέταρτον, ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις, τις οποίες η κυβέρνηση προτίθεται να υλοποιήσει στη διάρκεια του έτους 2021, αυτά τα χρήματα από τις φοροελαφρύνσεις θα οδηγηθούν στην κατανάλωση. Στην πραγματική οικονομία. Στην πραγματική οικονομία. Ναι. Τώρα, λογικό εγώ το πιστεύω ακούω. Ότι τα χρήματα που είναι σίγουρα είναι μόνον υπό ορισμένες συνθήκες του Ταμείου Ανάκαμψης. Ναι. Στον τουρισμό, όπως ήταν το 2019, δεν πιστεύω ότι θα επανέλθει. Τα φορολογικά, οι ελαφρύνσεις από τη φορολόγηση των πολιτών και των νομικών προσώπων, δεν πιστεύω ότι θα πάνε όλα στην κατανάλωση, διότι οι Έλληνες πολίτες και οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες έχουν πολλά χρέη, mm-hmm. άρα ένα συγκεκριμένο ποσό θα πάει στην εξόφληση χρεών, άρα μένουμε ολίγον τι αιωρούμενοι. Να το δούμε, Γιάννη. Ε, ναι, εγώ θα εύχομαι όχι μόνο 7,5, και 17,5 έτσι. Να είναι η ανακάμψη. Αλλά δεν σου κρύβω. Να κυκλοφοράει το χρήμα με τη σέσουλα. Ότι χθες το βράδυ είναι. Ναι. Όταν άκουσα 7,5, το θεώρησα λίγο υπερβολικό. Ναι. Και για καθαρά προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, έπειρα τηλέφωνο και συναδέλφους μου του οικονομικού ρεπορτάζ και καθηγητές των οικονομικών. Ναι. Λέει ποτέ στην ελληνική ιστορία η ανάκαμψη δεν ξεπέρασε το 3-4%. Πάντως, ο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης καιρό τώρα λέει και ο Σκυλακάκης ο Θόδωρος ότι η στόχευση είναι το 5,5%. Τους έχω ακούσει κατ' επανάληψη να το λένε και να το λένε μάλιστα και σοβαροί οι οικονομολόγοι ότι είναι εφικτή υπό προϋποθέσεις. Η βασικότερη προϋπόθεση, αγαπητέ μου φίλε, είναι η εξής. Ο τουρισμός, Γιάννη. Ο τουρισμός. Όχι. Η καλύτερη προϋπόθεση θα ήταν, που δεν είναι, ότι η Ελλάδα θα ήταν μια normal οικονομία. Μάλιστα. Δηλαδή μια οικονομία που δεν θα έβγαινε από δεκαετή πολιτική σκληρής οικονομικής λιτότητας. Θα τα δούμε, Γιάννη. Πάντως εγώ βλέπω μερικές κινήσεις οι οποίες έχουν ενδιαφέρον. Παραδείγματος χάρη, αναβαθμίζουμε την ΕΒΟ, την Ελληνική Βιομηχανία Όπλων, η οποία θα παράγει εν πρώτης το νέο εθνικό τυφέκιο σε συνεργασία με τους Ισραηλινούς. Διάβασα ότι υπάρχει συζήτηση για παραγγελίες σε αραβικές χώρες. Η αμυντική βιομηχανία ήταν ένα μεγάλο στοίχημα της δεκαετίας του 80, το οποίο υστέρησε και χάθηκε. Και θυμάσαι εκείνο το περίφημο αντιεροπορικό σύστημα Άρτεμις, Γιάννη. Ακριβώς. Τα θυμάσαι όλα αυτά. Λοιπόν, τα όμορφα τα λόγια τα μεγάλα. Και εκείνο το οποίο λείπει από την ελληνική οικονομία. Στα ελληνικά αμυντικά συστήματα ήταν ο κύριος ο οποίος είχε διατελέσει και νομάρχης Κέρκυρας. Ο κύριος Θεόφιλος Βασιλείου. Γνωρίζει, φαντάζομαι, γι' αυτόν. Ναι. Είναι εκείνη η ιστορία, θυμάσαι, με τα βλήματα που θέλαμε να στείλουμε στη Σαουδική Αραβία.
Είναι ιστορίες παλιές, οι οποίες πραγματικά και μας πικραίνουν. Είναι ενδιαφέρουσες. Και ενδιαφέρουσες και λίγο τι μας ντροπιάζουν, σαν Έλληνες πολίτες. Είχες Γιάννη, τι είχα πάντα όμως, εγώ λέω στο χωριό. Εκείνο το οποίο βλέπουμε τώρα στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική πολιτική, που ρυθμίζει τα της οικονομίας, είναι ότι οι κινήσεις είναι αποσπασματικές. Δηλαδή, η κίνηση της Microsoft ουδής θα αμφισβητήσει ότι είναι μια καλή κίνηση. Μάλιστα. Μια καλή επένδυση. Έτσι. Ο Πιερακάκης λέει έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτό. Δεν με ενδιαφέρει ποιος το έπεσε. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Ναι. Και εγώ θα ευχηθώ ό,τι γίνει με τη Microsoft στην Ελλάδα να βοηθήσει και τις 300.000 συντάξεις που πρέπει να δίνουν, γιατί αν δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ένα συγκεκριμένο σύστημα, δεν μπορούν να βρεθούν τα στοιχεία για να δοθούν συντάξεις έως έστω κι αν τα χρήματα υπάρχουν, να βγουν διάφορα άλλα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τα οποία θα έπρεπε να είχαν γίνει προ πολλών ετών. Ναι. Τι θέλω να πω. Κλείνω την παρένθεση και λέω ότι στην ελληνική οικονομική πολιτική απουσιάζει παντελώς το μακροχρόνιο πρόγραμμα. Ναι. Αν δεν ακούσεις πενταετές, εφταετές και δεκαετές πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης ή ανάτασης ή αναδιάρθρωσης της οικονομίας, εάν δεν ακούσεις για συνεργασία, συνύπαρξη και συμπαραγωγή του τομέα παροχής υπηρεσιών όπως είναι ο τουρισμός με τον πρωτογενή, τον δευτερογενή και τομέα, παλιότερα, Γιάννη, μην που τα είχαμε περιμένεις ακούσει, ανάπτυξη. Γιάννη, και παλιότερα που τα είχαμε ακούσει, τελικά άνθρακες ο θησαυρός. Μα δεν έγινε τίποτα. Αυτό είναι το θέμα το δομικό της ελληνικής οικονομίας, αγαπητέ μου φίλε. Η πολιτική ηγεσία σχεδιάζει και δίνει τα εργαλεία στις τοπικές κοινωνίες να δημιουργήσουν. Επί καποδιστριακών δήμων δόθηκε το εργαλείο της χωροταξικής οργάνωσης των δημοτικών ενωτήτων. Ήταν τα περίφημα ΣΧΟΑΠ. Στην Κέρκυρα των 13 δήμων ουδής προχώρησε το περίφημο ΣΧΟΑΠ. Ουδής. Την ώρα που η αναγκαιότητα δημιουργίας χωροταξικού και οργανωμένου σχεδίου με χρήση γης σε μια κατεύθυνση ακόμη μου, και δημιουργικής και δομικής. Ο Ιταλός. Μισό λεπτό, Γιάννη μου. Ουδής το έκανε. Οι τοπικές κοινωνίες δεν ανεύθυνες. Δεν είναι αυτό που είπε ο Πολάκης σήμερα, ότι οι ομάδες παίζουν μόνο αν έχουν ηγέτη. Οι ομάδες παίζουν αν έχουν και παίκτες. Ο ηγέτης είναι Πολάκης, σήμερα. Το μισό είπες. Τι είπε. Ο Πολάκης είπε οι ηγέτες χρειάζονται τις ομάδες, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ηγέτης χωρίς ομάδα. Αλλά και οι ομάδες χρειάζονται τους ηγέτες, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ομάδα χωρίς ηγέτη. Αυτό ήταν βέβαια, αυτό βέβαια ήταν μακράν της αναγνωσμάτων της αριστεράς του κ. Πολάκη, έτσι. Δηλαδή αν διαβάσει κανείς τα κείμενα των κλασικών της αριστεράς. Σε άλλο, αύριο αυτό. Σε άλλο θέμα. Τα του ΣΥΡΙΖΑ αύριο. Όχι, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Ούτε η αριστερά, ούτε η δεξιά, ούτε το κέντρο γίνονται κυβερνήσεις. Κυβερνήσεις γίνονται παρατάξεις ή πολιταζικές. Ωραία, ωραία. Και γι' αυτό δεν έχουμε πολλές φορές αρχές, Γιάννη. Και γι' αυτό χάνουμε και το σχέδιό μας και τον μπουσουλά μας. Γιατί είναι εύκολα τα λόγια τα μεγάλα, δύσκολες οι πράξεις και τα οράματα σπάνια στην ελληνική κοινωνία. Τώρα με βάζει άλλο θέμα, αλλά δεν έχω. Αύριο το βράδυ το συνεχίζουμε στο σχολιασμό. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε πάντα μαζί στη ροή του Δελτίου Ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ και πάμε τώρα να δούμε την υπόθεση της πανδημίας. Αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση, είπαμε ότι από σήμερα, στην αρχή του Δελτίου τονίσαμε, από σήμερα έχουμε νέα μέτρα όσον αφορά την Πάτρα, την περιοχή δηλαδή, την ευρύτερη της Αχαΐας και τα Γιάννα, ευρύτερα τον νομό Ιωαννίνου. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, πάμε στο Βαγγέλη Καποδίστρια για να δούμε τι δίνει σήμερα ο ΕΟΔΗ, ο οποίος, καλησπέρα Βαγγέλη ξανά, καλησπέρα και ο οποίος μας δίνει και δύο κρούσματα στο νομό της Κέρκυρας. Ναι, να πούμε συνολικά είναι 303 κρούσματα, εκ των οποίων εγχώρια είναι τα 269. Μάλιστα. Να πούμε ότι τα περισσότερα φυσικά είναι στην Αττική 167, 34 είναι εισαγόμενα, 25 σπηλεισόντου, 9 αυτοβούλους για έλεγχο, 2 κρούσματα καταγράφονται στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρα σύμφωνα με τον ΟΔΙΟ, όπως προείπες. Και να πούμε ότι είναι μεγάλος αριθμός τόσο των θανάτων, καθώς σήμερα καταγράφονται 8 νέοι θάνατοι και οι διασωληνωμένοι είναι 83. Μεγαλώνει ο αριθμός των ανθρώπων που δίνουν δύσκολη μάχη. Όταν λέμε διασωλήνωση, σε μονάδα σημαίνει δύσκολη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, επίπονη,
Μας τα έχει περιγράψει ο Μίλτος Βασιλείου, ο γιατρός, ο πνευμονολόγος, όλα αυτά με πολύ έντονο τρόπο και νομίζω ότι επιβάλλεται να το θυμίζει κανείς, διότι υπάρχουν και αρνητές της υγειονομικής αυτής δύσκολης πραγματικότητας. Ωστόσο, Σπύρο, να σου πω ότι όσον αφορά την Κέρκυρα, έχουμε μια 65χρονη τουρίστρια με COVID-19, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διαγνώστηκε θετική και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο στην Μονάδα Λιμωδών. Και ο σύζυγός της, 67 ετών, μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο αναφοράς. Στο ξενοδοχείο αναφοράς. Μάλιστα. Αυτά είναι τα δεδομένα τα της Κέρκυρας. Να πούμε πάντα όμως ότι επειδή τελευταία η Κέρκυρα όχι απλά έχει μπει στο χάρτη. Βλέπουμε ότι έχει 5 κρούσματα, 2-2, τα λέγαμε και στη χθεσινή εκδοχή. Ο σύζυγός της είναι θετικός ή όχι στο ξενοδοχείο? Δεν έχουμε και πληροφορία, αλλά πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που έχουμε διαπιστώσει από τα ρεπορτάζ είναι ότι χωρίς να γίνει τεστ, ως στενή επαφή, μεταφέρεται στο ξενοδοχείο αναφοράς. Ναι, για λόγους προληπτικούς κτλ. Να πούμε ωστόσο ότι στην Κέρκυρα, επειδή τις τελευταίες ημέρες, αυτό που λέγαμε και πριν, είμαστε στο χάρτη. Να πούμε ότι πολλές φορές υπάρχει και το ζήτημα του ετεροχρονισμού και στα κρούσματα τα οποία καταγράφονται, πολλές φορές δεν ξέρουμε αν οι τουρίστες καταγράφονται είτε στα εισαγόμενα, στις πύλες εισόδου. Αν αυτό το οποίο ανέφερες κατεγράφει είναι στα στοιχεία που δίνει ο ΕΟΔΗ σήμερα ή πρόκειται για κρούσματα τα οποία εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αυτό το οποίο γίνεται στα Γιάννα και αυτό το οποίο γίνεται στην Αχαΐα. Την ίδια ώρα έχουμε ένα ευρύτατο σχολιασμό. Γιατί? Διότι στα Γιάννα και στην Αχαΐα έχουμε κρούσματα, έχουμε μια επικίνδυνη κατάσταση με βάση την θεώρηση την οποία έχουν κάνει οι λοιμοξιολόγοι. Στην Αττική όμως, όπου τα πράγματα είναι πολύ πιο έντονα και χρησιμοποιώ πολύ επίοικες εκφράσεις, εκεί το κράτος, η κυβέρνηση δηλαδή, δεν παίρνει αποφάσεις αντίστοιχου χαρακτήρα με αυτές τις οποίες πήρε στην περίπτωση της Πάτρας και της Αχαΐας, των Ιωαννίνων και του νομού ευρύτερα Ιωαννίνων. Ναι, όσον αφορά τα μέτρα, Σπύρο, καρχάς να πούμε ότι σήμερα ήρθε και το μήνυμα το 112 στους πολίτες των Ιωαννίνων και της Πάτρας στο κινητό τους, να τους επισημάνει την σημασία και τον κίνδυνο που υπάρχει στις επιδημιολογικά πλέον βεβαρημένες περιοχές. Δηλαδή, αφορά... από σήμερα στα Γιάννενα, από σήμερα το βράδυ, φαντάζομαι, μετά το μήνυμα, στα Γιάννα και στην Πάτρα, στους νομούς, η κάθε κίνηση είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο έχει ένα επιβαλλόμενο δεδομένο, τη χρήση της μάσκας. Ναι, γιατί από 3η 6 Δεκάτου έως την Δευτέρα, σε πρώτη φάση 7 ημέρες, αυτά τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ. Να πούμε ποια είναι. Είναι η απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 έως τις 5. Είναι αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης, όπως πάρτι, λιτανίες, εμπεροπανήγυρης. Εξαιρούνται λίγες αναστολές οι λαϊκές αγορές, οι οποίες θα λειτουργούν με το όριο της απόστασης που έχουμε πολλές φορές και το 50% της δυναμικότητας ανά κατηγορία πολιτών. Ναι. Η απαγόρευση κάθε είδους συνάθρησης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιοδήποτε λόγο, είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό χώρο. Επίσης, χώρους εστίασης μέγιστος αριθμός σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα. Εκτός και αν πρόκειται για συγγενείς, συγγνώμη, πρώτου βαθμού. Αυτό ισχύει και τις προηγούμενες μέρες. Η υποχρεωτική χρήση μάσκα, όπως προείπες, τόσο εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Και ότι υπάρχει και μια σημείωση ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται, είναι δυνατή η αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων, διότι αυτό το πράγμα θα έχει και πολλές συνέπειες στην οικονομία. Ναι. Επίσης, σήμερα, Σπύρο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέγιος Πέτσης ανακοίνωσε ότι ματαιώνεται η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Μια αναμενόμενη είδηση, απλά σήμερα το ανακοίνωσε. Σε όλη τη χώρα. Λόγω της έξαρσης της πανδημίας. Γιατί αυτό ήταν αρχικά μια σκέψη για βεβαρημένες περιοχές. Τελικά ισχύει για όλη τη χώρα. Και προφανώς και οι εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία την προηγούμενη μέρα. Βαγγέλη, αυτά. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι νεότερο σε όλη αυτή την ιστορία της πανδημίας. Σαν της πανδημίας αυτά μέχρι στιγμής. Και περιμένουμε, γιατί όπως βλέπουμε, συνεχώς είχαμε την Κίθινο τις προάλλες, στα Τρίκαλα, αλλά βλέπουμε ότι κάθε φορά κάποια χώρα εντάσσεται στις επιδημιολογικά βεβαρημένες περιοχές. Μάλιστα. Την ίδια ώρα, ας το πούμε και αυτό, και είναι μια ενότητα του εδώ η ιστορία της πανδημίας, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γίνεται μια τεράστια συζήτηση για τον Ντόναλντ Τραμπ και για την νοσηλεία του, για το γεγονός ότι βγήκε. Βγήκε μάλιστα σε ένα ειδικό αυτοκίνητο για να χαιρετάει τους πολίτες, στο οποίο, καθώς είναι θωρακισμένο για βιοχημικό πόλεμο, οι συνοδοί του πρέπει να μπουν σε καραντίνα. Όλα αυτά τα οποία είναι τα απίθανα μιας νέας πραγματικότητας, φαντάζομαι ιστορικός του μέλλοντος, εσύ θα διαβάσεις και τα σχετικά δημοσιεύματα, θα τα αναλύει με πολύ ενδιαφέρον τρόπο. Να πούμε ότι σήμερα Σπύρο ήταν θετική και εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, και αυτό γεννά πολλά ερωτηματικά. Πώς γίνεται
τόσο πολύ στο Λευκό Οίκο να είναι θετική στον κορονοϊό. Και έχει πέσει πανικό στους δημοσιογράφους που κάλυπταν τον Λευκό Οίκο, διότι συναντούσε τους, όταν μιλούσε με τους δημοσιογράφους, η εκπρόσωπος δεν φορούσε μάσκα και έχει πέσει πανικός και σε αυτούς, στους συναδέλφους εκεί. Και ένα ερώτημα που θέτουν εύλογα είναι όλοι πώς γίνεται άτομα τα οποία είχαν πληροφορία ότι κάνουν τεστ καθημερινά, ότι περνούν από αυτή τη διαδικασία, βρέθηκαν τόσο πολύ θετικοί στον κορονοϊό. Και επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ, παρότι είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες για την κατάσταση υγείας του, ο ίδιος μέσω του Twitter και όπως είπε και μέσω και με αυτόν τον ειδικό τρόπο προσπαθεί να στέλνει μηνύματα στους πολίτες για να τηρούν τα μέτρα και το πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση. Χειρίζεται ο ίδιος το λογαριασμό του στο Twitter? Αυτό είναι καλό ερώτημα. Γιατί είναι πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε την υπόθεση του κορονοϊού έτσι όπως την προσέγγισε ο καθηγητής Λαζανάς. Έχει ενδιαφέρον και αυτό το ρεπορτάζ. Έκκληση στους πολίτες να εφαρμόσουν τα μέτρα για τον περιορισμό του κορονοϊού απίθυνε για μία ακόμα φορά ο Μάριος Λαζανάς, λοιμοξιολόγος και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, σχολιάζοντας εικόνες συνωστισμού που μπορούν να αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης. Μιλώντας στον Sky, ο κ. Λαζανάς εξήγησε ότι σε συναυλίες, σε πλατείες, καφενεία ή λαθρές συγκεντρώσεις δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορεί να είναι εστία υπερμετάδοσης. Διαρωτήθηκε πώς τελικά μπορεί να πιστεί ο κόσμος και είπε πως πραγματικά βρίσκεται σε αδιέξοδο σχετικά με αυτό. Τόνισε ότι η χρήση μάσκας θα πρέπει να είναι καθολική και σε εξωτερικούς χώρους και πως πρόκειται για μέτρο που έχει συζητηθεί στην Επιτροπή, αλλά δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Επίσης, πρότεινε αύξηση του αριθμού των τεστ σε περιοχές επιβαρημένες, με κατοικούς μη Έλληνες σε κακές συνθήκες και με πολλά άτομα όπου είναι εύκολο να μεταδοθεί ο ιός. Όλοι πιστεύω θέλουμε να αφήσουμε τελευταίο το μέτρο του εγκλεισμού, τόνισε ο κ. Λαζανάς και πρόσθεσε ότι το θέμα του lockdown δεν έχει συζητηθεί στην Επιτροπή. Όλοι πρόσθεσε προσπαθούμε να πείσουμε τους πολίτες να εφαρμόσουν τα μέτρα που ισχύουν τώρα. Ο λοιμοξιολόγος τόνισε ότι προφανώς τα μέτρα δεν έχουν αποδώσει συγκεκριμένα στην Αττική, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων και των διασωληνωμένων παραμένει υψηλός. Στόχος, σύμφωνα με τον κύριο Λαζανά, είναι να μειωθούν δραστικά τα κρούσματα. 10 με 20 την ημέρα θα ήταν πολύ ικανοποιητικό, αλλά να μηδενιστούν αποκλείεται. Προειδοποίησε ότι έως ότου υπάρξει ένα αποτελεσματικό φάρμακο, δεν θα φύγει εύκολα ο κορονοϊός και δυστυχώς θα υπάρξουν προβλήματα και το 2021. Εκτός αν ο ιός αδρανοποιηθεί μόνος του, όπως έχει γίνει και με άλλους ιούς στο παρελθόν. Προς γνώση και συμμόρφωση θα μπορούσε κάλλιστα να πει κανείς όταν μεταδίδει τέτοιου είδους ειδήσεις. Είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα η πανδημία με σοβαρά και επικίνδυνα χαρακτηριστικά για τη δημόσια υγεία. Η αντίληψη του μεγέθους της πανδημίας και ο δικός μας ρόλος πέραν από το ρόλο της πολιτείας και του κράτους είναι θεμελιώδης, οι πάντες το λένε, από ποια πλευρά και αν βλέπουν τις εξελίξεις στην υγειονομική και τελικά κοινωνική και οικονομική κρίση. Σε αυτό το δεύτερο θα σταθούμε τώρα. Σας έχουμε μεταδώσει και την περασμένη εβδομάδα την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων να στηρίξει μικρομεσαίες και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν ο κύκλος εργασιών τους από την ιστορία της πανδημίας. Σήμερα δόθηκε μια συνέντευξη τύπου από την Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, την κυρία Ρόδη Κράτη Τσαγκαροπούλου, και έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ, το οποίο είναι μεγάλο, είναι εκτεταμένο, έχει να κάνει με αυτό το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αποκτήσουν μία ρευστότητα, περισσότερα και αναλυτικά στοιχεία στο ρεπορτάζ. Τη Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι, η Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, Ρόδη Κράτη Τσαγκαροπούλου, πραγματοποίησε συνάντηση με μέλη της διοίκησης του διάμεσου φορέα επιχειρησιακού προγράμματος, ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας, καθώς και με τους προέδρους των επιμελητηρίων των Ιωνίων Νήσων. Σκοπός της συνάντησης ήταν η έναρξη της πρόσκλησης για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, που επλήγησαν από την πανδημία με ποσό ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ. Σ' άφηνε αδιάφορους από το να επιστρατεύσουμε όλες τις δυνατότητές μας για να οδηγήσουμε την πολιτική μας υπέρ των επιχειρήσεων σε αυτή τη δράση, η οποία πραγματικά αποτελεί μια ένεση ρευστότητας, μια ανακούφιση για τις επιχειρήσεις, οι οποίες είδαν τον τζίρο τους, ευρύτερα τον κύκλο εργασιών τους, να μειώνεται δραματικά από εξωγενείς συνθήκες μεταξύ του 19 και του 20. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα Ιόνια νησιά και που κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, λειτουργούν νόμιμα στην περιφέρεια Ιόνιων νησιών, έχουν κάνει έναρξη πριν από την 1η Γενάρη του 2019, πριν από την 1η-1η του 2019.
έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα μεγαλύτερα, με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους κωδικούς της πρόσκλησης. Σε χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων, όπως είπαμε και πριν, με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Και συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019. Το όριο της επιχορήγησης είναι από 3.000 ευρώ κατ' ελάχιστο μέχρι 30.000 ευρώ το μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 6.000 ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 60.000 ευρώ θα επιδοτηθούν με το μέγιστο το ποσό των 30.000 ευρώ. Η κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης θα γίνει αναλογικά σε τρεις τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας ως ακολούθως. Στον πρωτογενή τομέα, πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, δηλαδή στον πρωτογενή και στη μεταποίηση είναι το 20% της συνολικής δαπάνης. Στο εμπόριο και στην παροχή υπηρεσιών το 40% της συνολικής δαπάνης και στον τουρισμό εστίαση το υπόλοιπο 40%. Για την επιλογή των επιχειρήσεων υπάρχουν τρία κριτήρια αξιολόγησης. Είναι οι ετήσιες μονάδες εργασίας του έτους 2019, είναι τα κέρδη προφόρων, τόκων και αποσβέσεων προς τον κύκλο εργασιών του έτους 2019 και τρίτο κριτήριο που έχει και τη μεγαλύτερη βαθμολογία με 60% είναι ο κύκλος εργασιών του χρονικού διαστήματος από 1η Τετάρτου του 19 έως 36 του 19, δηλαδή το δεύτερο τρίμηνο του 2019, προς το αντίστοιχο δεύτερο τρίμηνο του 2020. Έντυπο υποβολής ηλεκτρονικά, είναι η εκτύπωση από το τάξης που πάλι βγαίνει ηλεκτρονικά με τους λογιστές, οι υπεύθυνες δηλώσεις. Είναι λοιπόν το πρωτοδικείο που είπε ο κύριος Ασπιώτης και εδώ να επισημάνουμε το εξαιρετικό τελευταία στιγμή που το βάλαμε και είναι πολύ σημαντικό για μας. Είναι αποδεκτό, είναι το γενικό πιστοποιητικό μεταβολών για τις εταιρείες και το γενικό πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες εκδίδονται από το ΓΕΜΗ. Δηλαδή, όταν δεν προλαβαίνουμε να πάμε στο πρωτοδικείο και αντιλαμβανόμαστε τι θα γίνει τελευταία στιγμή, όλοι θα πηγαίνουν στο πρωτοδικείο, πρέπει να βρούμε και προσπαθήσαμε εναλλακτική λύση για να μπορούν οι άνθρωποι να υποβάλουν. Αυτό το γενικό πιστοποιητικό που γίνεται ηλεκτρονικά, μπορούν να πάνε και στα εκμελητήρια, μπορούν λοιπόν να το υποβάλουν και να συμμετέχουν κανονικά χωρίς να θεωρηθεί η συμμετοχή τους ότι είναι άκυρη. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο το βάλαμε για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Επίσης, είναι άλλα τρία-τέσσερα στοιχεία. Όπως σας είπε και ο κ. Ασπιώτης, το Ε3 είναι το σημαντικό αυτό το οποίο παίρνουμε κατευθείαν και ηλεκτρονικά, η μισθοδοσία συγκεντρωτική, όχι από τη Δέλτα που κάθε φορά φέρναμε, μόνο τη μισθοδοτική, μέσως θα μπορέσει να συλλέξουμε τις πληροφορίες, και φορολογική ενημερότητα, η οποία έχουμε και δυνατότητα να την πάρουμε και εκεί ηλεκτρονικά και να μην έχουμε πρόβλημα καθόλου στην ταλαιπωρία, να ταλαιπωρηθούμε. Αυτό σας το λέω γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όλοι οι επιχειρηματίες θα τρέχουν, θα έχουν μια αγωνία να μαζέψουν τα δικαιολογητικά. Ότι είναι ένα σοβαρό πρόγραμμα και θα είναι πάρα πολύ καλό για τις επιχειρήσεις. Είναι μια δύσκολη περίοδος και αυτή υπάρχει μια άνοιξη και ένα ενδιαφέρον από τους επιχειρηματίες. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα δεδομένα μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν τελειώνει φυσικά το δελτίο εκεί, αλλά θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Θα δούμε πολλά ακόμη, πολύ ενδιαφέροντα θέματα στην τοπική μας ειδησιογραφία. Το Serial επιμελητήριο συνεχίζεται, αλλά έχουμε και μια συνέχεια της αντιπαράθεσης στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας. Με σύσσωμη την αντιπολίτευση να έχει κάνει νέα παρέμβαση απέναντι στη Δημοτική Αρχή του κυρίου Μαχημάρη. Θα τα δούμε αυτά σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 9 ακριβώς και είμαστε μαζί και απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΤ. Βράδυ Δευτέρας, 5 του μηνός Οκτωβρίου, και πάμε τώρα σε μια σειρά από θέματα της τοπικής ειδησιογραφίας που έχουν το στοιχείο της σύγκρουσης, της αντιπαράθεσης, έχουν όμως ενδιαφέρον. Θα έλεγε κανείς ότι από ένα σημείο και μετά χαρακτηρίζουν και την πραγματικότητα της ζωής σε αυτόν τον μικρό κόσμο αυτού του νησιού.
Στο επιμελητήριο της Κέρκυρας έχουμε μία ένταση. Θυμίζω ότι η διοίκηση του κυρίου Χοντρογιάννη πήρε την απόφαση να θέσει εκτός Διοικητικού Συμβουλίου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία επί 5 συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν απόντα, αδικαιολογήτως. Αυτό έχει προκαλέσει αντιπαράθεση και παραιτήσεις από την πλευρά άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στην όλη αυτή η ιστορία έχει παρέμβει και ο βουλευτής Κέρκυρας του Κινάλ, ο Δημήτρης Μπιάνκης. Μάλιστα, με μία ανακοίνωσή του ήταν εξαιρετικά σκληρός απέναντι στην διοίκηση Χοντρογιάννη και σήμερα ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κ. Γιώργος Χοντρογιάννης, έχει απαντήσει. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Πριν από λίγες ημέρες, ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μπιάνκης είχε ζητήσει με αφορμή την επεισοδιακή συνεδρία στο μελητήριο, τις διαγραφές και τις παρετήσεις μελών, την διεξαγωγή αμέσων εκλογών. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Προέδρου του Επιμελητηρίου, Γιώργου Χοντρογιάννη, ο οποίος ανακοίνωσή του τονίζει ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μπιάνκης, ενώ παρακολουθεί τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του μελητηρίου, δεν βρίσκει κάτι να κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Με κλίση που δεν γνωρίζετε, το μελητήριο ήταν παρόν και πρωτοπόρο σε δράσεις και ενέργεια αντιμετώπιση πανδημία και συνεισφέρε μπράκτο στην αντιμετώπιση τη σε τοπικό επίπεδο. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι γνωρίζετε ποιε παρεμβάσει έχουμε κάνει προ τα αρμόδια υπουργεία τόσο μονομένα όσο και πανελλαδικό επίπεδο με τεκμηριωμένε προτάσει μεταφέροντα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίε του νησιού μα. Είστε έμπειρο όσον αφορά την ασχόληση με τα κοινά και γνωρίζετε ότι τριβέ και έρηδε υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σε όλα τα θεσμικά και συλλογικά όργανα. Το να μα ζητάτε όμω να παρατηθούμε, επικαλούμε ότι το κοινό καλό αυτό υπερβαίνει τα εσκαμμένα αλλά και τον ρόλο σα. Μάλιστα, ο κ. Σανδρογιάννη κατηγορεί τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής Δημήτρη Μπιάνκη για πρόκλητη ανάμεξη εσωτερικά ενός δημοκρατικά εκλεγμένου οργάνου που εκτελεί νομίμως στα καθήκοντά του, έστω και αν αυτό δεν αρέσει σε κάποιους σκοτεινούς κύκλους. Μάλιστα, η απάντηση του Προέδρου του Μελητηρίου είχε ως συνέπεια νέα τοποθέτηση του βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής Δημήτρη Μπιάνκη. Με τη νέα του επιστολή προς τον Πρόεδρο του Μελητηρίου Κέρκυρας Γιώργο Χοντρογιάννη, ο Δημήτρης Μπιάνκης απαντά σε όσα εξέφρασε τελευταίως επιστολής του, χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία του ως απρόκλητη ανάμεξη στα εσωτερικά ενός δημοκρατικά εκλεγμένου οργάνου. Ο βουλευτής τονίζει πως με την αρχική του επιστολή προς τον πρόεδρο του Μελητηρίου, που κοινοποίησε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένιωσε την ανάγκη να δείξει ότι η τακτική που ακολουθείται δεν ενδυναμώνει το δεσμό και δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων που κυρία απαιτούν. Το Μελητήριο οφείλει να συνταχθεί, να ξεπεράσει τα εσωτερικά του προβλήματα, τις διατηρητικές παρατήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να πλήρωσή τους, η μία από αντικαταστάτες με λιγότερο έρισμα στο σώμα των μελών, όπως αναδεικνύει την αποδοχή των συναδέλφων τους στις περασμένες εκλογές, αποδυναμώνει την ίδια δυναμική του Διοικητικού Συμβουλίου καθημερινά. Η κοινωνία της Κέρκυρας απαιτεί δυνατή και στενοφόρα τη φωνή των επιχειρημάτων της πέρα και πάνω από πολιτικές ή προσωπικές διαφωνίες ή ακόμα και ισοκομματικές διαφωνίες, προγράμματα και σκοπιμότητες. Η Κέρκυρα χρειάζεται όσο ποτέ ένα επιμελητήριο που θα εντρυφήσει το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στον επιχειρηματικό κόσμο. Μέσα για τις εξελίξεις, το επιμελητήριο πήρε και Ομοσπονδία Καταλυμάτων, τονίζοντας πως το εμφύλιο στο επιμελητήριο διώχνει από τα κοινά τις υγιές δυνάμεις. Χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε, η Ομοσπονδία Καταλυμάτων αναφέρει πως απευθύνει έκκληση σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μελητηρίου να αναλογιστούν τις ευθύνες τους έναντι των εαυτών τους, των συναδέλφων τους και των εργαζόμενων σε επιχειρήσεις Κέρκυρας και να έρθουν έστω και την ίστατη στιγμή στο ύψος περιστάσεων που επιβάλλει στις δύσκολες στιγμές που διανύουμε. Κυρίες και κύριοι, χθες το βράδυ συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας. Πήρε μια σειρά από αποφάσεις. Για τις αποφάσεις μας μίλησε ο πρόεδρος σώματος, ο κ. Δημήτρης Μεταλλινός. Μέχρι το τέλος του 2020, το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων θα πραγματοποιήσει τη συνεδριά του στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου, καθώς έτσι αποφασίστηκε στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπήρξαν δύο συνεδριάσεις. Η πρώτη στις 6 ώρα ήταν 28η κατεπίγουσα του τρέχοντος έτους 2020 και αφορούσε στην αποδοχή της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου ως χώρου κατεξοχήν πραγματοποίησης των συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου λόγω της πανδημίας, που θα είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2020, αλλά παράλληλα επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να ξαναθυμηθούμε λίγο και τις τηλεδιασκέψεις, διότι το Δημοτικό Θέατρο χρησιμοποιείται και από άλλες συλλογικότητες και φορείς και δεν θα είναι πάντοτε εύκολο η εξέβρεση κάποιας ημερομηνίας. Αυτό συμφωνήθηκε ομόφωνα και μετά από ένα τέταρτο συμφωνήθηκε επίσης, συγγνώμη μην το ξεχάσω, συμφωνήθηκε μια επιτροπή με τους υγειονομικούς, δηλαδή τον κύριο Μπούκα, τον κύριο Μαρκάτη, τον κύριο Πουλή
και τον κύριο Τριανταφυλλούδη, μαζί με, με την παρουσία του ομιλούν τους και κάποιου τεχνικού, να επισκεφτούμε και τον φυσικό μας χώρο προσωρινά, που είναι το Μορεπό, να δούμε τι μπορούσαμε να κάνουμε εκεί, ώστε να αξιοποιήσουμε και πάλι, αν μπορούμε, έστω και κλεισμένο των θυρών, τον χώρο αυτό, ώστε να μην επιβαρύνουμε και άλλο το Δημοτικό Θέατρο. Όσον αφορά τις αποφάσεις που ελήφθησαν, τα περισσότερα θέματα πλειοψήφισαν, με το πρώτο θέμα το οποίο αφορά το κτηματολόγιο που εισήγαγε η παράταξη πρώτα Κέρκυρα με επικεφαλές τον Γιώργο Καλούδη, θα συζητηθεί σε επόμενη συναδρίαση. Το πρώτο θέμα που ήταν η παράταξη πρώτα η Κέρκυρα και αφορούσε την εγγραφή δημοτικών δρόμων στο κτηματολόγιο και είναι κάθετοι που υπάρχουν στη Δασιά και στην περιφερειακή οδό Κέρκυρας Δασιάς ύψου Κασιόπης, και αποφασίστηκε μαζί με την συζήτηση που είχε την ευθύνη ο κύριος Κατέχης, Δημήτρης Κατέχης, αντιδήμαρχος Πολυοδομίας, να το δούμε εις βάθος το θέμα. Ήρθε και η κυρία Βεριτσιώτη από την νομική μας υπηρεσία, υπήρξε ένας επικοδομητικός διάλογος, ήταν το θέμα που δίρυξε περισσότερο και θα επανέλθει για να μπορέσουμε να καταλήξουμε μέσα στα χρονικά όρια που έχουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Επίσης το δεύτερο θέμα από την Λασί, που αφορούσε τοποθέτηση συνθετικού χλωοτάπητος στο γήπεδο Αγίου Νικολάου, είχε δοθεί ήδη απάντηση. Εχθές όμως ο Δημαρχεύων κύριος Καλόγερος έδωσε κάποια συμπληρωματικά στοιχεία και έληξε για αυτό το θέμα. Μάλιστα, ένα θέμα το οποίο ακόμα συζητήθηκε και υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις είναι αυτό των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, όπου η Δημοτική Αρχή ζητούσε έγκριση από το Σώμα. Όμως η ανησυχία που υπάρχει λόγω της πανδημίας είχε ως αποτέλεσμα το θέμα αυτό να ξανατεθεί προς συζήτηση σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέμα για τη διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων για το έτος 2020, στο οποίο ζήτησε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Τόμπρου, να μπορέσει καταρχήν να εγκριθεί για να μπορέσει και η ίδια να προβεί, εφόσον επιτρέψει και ο κορονοϊός, στις όποιες επαφές, για να μπορέσει να φέρει συνολικά το θέμα. Επεκράτησε η άποψη, κατά πλειοψηφία, να ξαναέρθει όλο το θέμα με προϋπολογισμό και όλο οργανωμένο, γιατί μας διαβεβαίωσαν και κάποιοι που είναι και υγειονομικοί ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Απ' την άλλη όμως υπεκράτησε και άποψη της κυρίας Τόμπρου, η οποία υπερψηφίστηκε από την Δημοτική Αρχή, να μπορέσει να υπάρξει μια καταρχήν έγκριση για να μπορέσει ήδη να προβεί σε ενέργειες. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας, όπου εκεί η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου διαφωνούν και καταγγέλουν τον πρόεδρο του σώματος, τον κύριο Παπαδάτο, ότι αποφάσισε να προχωρήσει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς, όταν στην ημερήσια διάταξη είναι εξαιρετικά σοβαρά θέματα. 18 δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης είναι αυτοί οι οποίοι, 19 διορθώνω, είναι αυτοί οι οποίοι με μια κοινή ανακοίνωση, όλες οι παρατάξεις δηλαδή, καταγγέλουν αυτή την επιλογή και απόφαση του Προέδρου. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Με επιστολή τους 19 από τους 27 συμβούλους του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ζητούν η συνεδρίαση που έχει οριστεί για την 3η 6 Οκτωβρίου να μην πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, προτείνοντας διαζώση συνεδρίαση. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, είναι διατεθειμένοι να παρευρεθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, μεταφερθούν σε άλλη συνεδρίαση που θα γίνει για ζώσεις. Πρόεδρε, έχουμε λάβει πρόσκληση για την πραγματοποίηση συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αύριο 3η 6 του Οκτώβρη με τη διαδικασία της διαπεριφοράς. Σε αυτήν ο Πρόεδρος έχει βάλει συνολικά 17 θέματα. Πρέπει να σας πω ότι ως Λαϊκή Συσπήρωση, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, από την περίοδο που αναπτύχθηκε το πρόβλημα της πανδημίας και στη χώρα μας και τα συλλογικά όργανα, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο, μπήκαν σε μια ειδική διαδικασία λειτουργίας, εμείς είχαμε προτείνει την λειτουργία του οργάνου ή διαζώσεις με αυστηρά μέτρα προστασίας ή με τηλεδιάσκεψη. Η διαδικασία της διαπεριφοράς είναι μια διαδικασία παροδία. Το δοκιμάσαμε στο παρελθόν, ζήσαμε απίστευτες καταστάσεις όπως εκλογές από το τηλέφωνο. Τα ζητήματα δεν μπορούν να συζητηθούν. Τα ζητήματα έχουν μια ζωντανή διαδικασία αλληλεπίδρασης και αυτό είναι και το νόμο βέβαια των συλλογικών δημοκρατικών οργάνων. Κάτω από αυτό το πρίσμα, ως Λαϊκή Συσπήρωση, σε συνεννόηση και με τους άλλους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης, συνολικά λοιπόν 19 δημοτικοί σύμβουλοι, διατυπώσαμε ένα γραπτό αίτημα με το οποίο δίνουμε τη δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει κάποια ζητήματα με το να πάρει αποφάσεις αύριο μέσα από τη διαδικασία του
διαπεριφοράς, συνολικά σε 8 θέματα. Είναι ένα θέμα που αφορά την παγία των αυλιωτών, 4 θέματα από τυπικής έγκρισης λειτουργίας του νηπιαγωγείου του Πλάτωνα και 3 θέματα που αφορούν τους σχολικούς καθαριστές. Δίνουμε λοιπόν τη δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε επίγοντα και τυπικά ζητήματα. Παράλληλα, ζητάμε και το βάζουμε και ως προϋπόθεση να πραγματοποιηθεί, για τα υπόλοιπα θέματα το Σάββατο που μας έρχεται, σε 4-5 μέρες δηλαδή, διαζώσει συνεδρίαση με όλα τα μέτρα που απαιτούνται, προκειμένου να υπάρξει η συζήτηση η οποία απαιτούνται σε θέματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν από το τηλέφωνο. Πρέπει να σας πω ότι θεωρούμε ότι αυτονόητο ότι θα ικανοποιηθεί το αίτημα, διότι δίνουμε και τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα και από την άλλη βάζουμε ένα σοβαρό πλαίσιο λειτουργίας των συλλογικών οργάνων. Πρέπει επίσης να σας πω ότι στις συνθήκες στις οποίες ζούμε δεν μπορούμε να κάνουμε υποχωρήσεις. Οι υποχωρήσεις στην λειτουργία της δημοκρατίας φέρνει υποχωρήσεις στη ζωή. Το βλέπουμε καθημερινά σε πολλές πλευρές και ως εκ τούτου βάζουμε κόκκινες γραμμές. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Παναγιώτης Παπαδάτος, στην ανακοίνωσή του τονίζει πως η κατάσταση πανδημίας και οι δυνατότητες που δίνει ο νόμος δεν προκρίνουν καμία επιλογή συνεδρίαση έναντι της άλλης, αναφέροντας μάλιστα πως τον διαπεριφορά συνεδρίαση δίνει δυνατότητα και της επιστολικής ψήφου, όπου κάθε Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να καταθέσει την ψήφο του ηλεκτρονικά και απαράνεται λογής. Είναι κατανοητό πως όλοι μας ως άνθρωποι και ως κοινωνία ζούμε ορικές καταστάσεις που για να τις αντιμετωπίσουμε απαιτούνται με νότια και λογική, ρεαλιστικές και άμεσα αντιδράσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε υποχρεωμένοι όσο διαρκούν αυτά τα περιοριστικά μέτρα και απαγορεύσεις εν γνώση των συνεπειών και σε απόλυτη εφαρμογή του νόμου οι όποιες εντολές και συστάσεις των αρμοδίων της πολιτείας να τηρούνται απαρέγκλιτα, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας, Παναγιώτης Παπαδάτος. Αυτά λέει ο κύριος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά έχουμε μια νεότερη ανακοίνωση 2 παρατάξεων, της παράταξης του κυρίου Ασπιώτη και της παράταξης του κυρίου Βάρελη. Καλησπέριζω τον κυρία Κουμάνης, είναι μαζί μου. Είναι καλησπέρα σας. Για να δούμε τι λένε. Θα έχουμε δυνατόν να πούμε και περισσότερα, φαντάζομαι, στο υπάρχει. Μεταξύ άλλων, λοιπόν. Τι λένε, κυρία Κουμάνη. Ασπιώτης και Βάρελης, Βάρελης και Ασπιώτης, σε κοινή δήλωση των δύο παρατάξεών τους, αναφέρουν ότι για μια ακόμη φορά ο Δήμαρχος της Βόρειας Κέρκυρας και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γιώργος Μαχημάρης προσπάθησε, αποκαλύπτοντας τη γύμνια και την ανεπάρκεια της Δημοτικής Αρχής, να περάσει διαπεριφοράς με ένα ναι ή ένα όχι, θέματα που άπτονται άμεσα της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και χρειάζονται εκτενή συζήτηση και επεξήγησης. Ναι, τα έχουν πει και εδώ συνεντεύξεις. Είναι σοβαρά θέματα. Έχει σημασία ότι όλες οι παρατάξεις αντιπολίτευσης, δεξιά, αριστερή και κεντρώη, λένε στον κύριο Μαχημάρη και ανεξάρτητη, ότι να κάνουμε ένα ζωντανό Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί να κρυθούν. Όπως αυτό που παραβρεθήκαμε εμείς. Αυτό που είχαν παραβρεθεί. Το οποίο εξελίχθηκε ομαλά και δόθηκε μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ναι, ακόμα και στους προέδρους των τοπικών συμβουλίων, ναι, να μιλήσουν, να εκφράσουν τις αγωνίες, τα παράπονά, ναι, τους και βεβαίως να γίνει επικοδομητικός διάλογος. Οι πάντες, οι πάντες. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο. Μια δυσάρεστη είδηση. Για πες το. Η πιο χαρακτηριστική εικόνα. Ναι. Η πιο χαρακτηριστική φιγούρα, καλύτερα, τα τελευταία χρόνια στην Κέρκυρα, ο γνωστός σε όλους μας Ταρζάν ή αλλιώς ο Γιάννης με την κιθάρα. Ο Γιάννης Τσιλιμπάρης. Μας αποχαιρέτησε για το μεγάλο και τελευταίο του ταξίδι. Μάλιστα. Έφυγε από τη ζωή. Πάλευε αρκετό χρονικό διάστημα, γι' αυτό δεν τον βλέπαμε, δεν τον συναντούσαμε στους δρόμους και τα καντούνια της παλιάς και της νέας πόλης. Θα μείνει. Φυσικά. Η φιγούρα του, σαν αυτές τις μορφές, η πιο χαρακτηριστική, ναι, ερώτηση, έχεις ένα ευρώ, ναι, και αν του λέγες ναι, ήσουν φίλος του, αν του λέγες όχι, εισέπραχτες το γνωστό οχιά. Ακόμα και η φράση οχιά θα μας λείψει, πίστεψέ με. Εννοείται, εννοείται. Κυριάκο, θα τα είμαστε πολύ λίγη ώρα αν μαζί. Έχουμε χρόνο μόνο. Μισό λεπτό, ναι. Μισό λεπτάκι, ναι, τότε στο υπάρχει θέμα, ναι, θα σε ξεναγήσω μέσω της σειράς του Sky 8 λέξεις, 8 λέξεις στα καντούνια, της Κέρκυρας. Εντάξει. Ξέρω γιατί αν αυτά είναι καντούνια της Κέρκυρας, τότε και εγώ είμαι ο Γιάννης ο Ταρζάν. Μόνο που λυπάμαι, δεν μπορώ να τον αντικαταστήσω επάξια. Γιατί ο Γιάννης ήταν ο ένας και μοναδικός. Λοιπόν, θα τα πούμε στο υπάρχει θέμα σε πολύ λίγη ώρα. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει και σε τοπικό επίπεδο με αυτό το οποίο εξελίσσεται σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια σειρά διαδηλώσεων, κινητοποιήσεων πολιτών και ενώσεων και κινήσεων πολιτών
καθώς Τετάρτη στις 11 το πρωί αναμένουμε την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή. Αύριο υπάρχει ένα προσκλητήριο συμμετοχή σε μια πορεία για τους Κερκυραίους και για εκείνους οι οποίοι θέλουν να εκφράσουν τα αντιφασιστικά τους αισθήματα και περισσότερα στο ρεπορτάζ. Έχουν συμπληρωθεί 7 χρόνια από τότε που αντιφασίστας και ακτιβιστής μουσικός Παύλος Φίσας δολοφονήθηκε από το μέλος της Χρυσής Αυγής, Γιώργο Ρουμπαγιά. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου αναμένει η δικαιοσύνη να λάβει απόφαση για μια δίκη που διήρκησε 5,5 χρόνια. Ήδη αρκετοί σύλλογοι, φορείς, συλλογικότητες, σωματεία καλούν σε συγκεντρώσεις ζητώντας την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Συγκεκριμένα στην Κέρκυρα έχουν γίνει καλέσματα για 2 συγκεντρώσεις, μία που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Γεωργάκη στις 5.30 την 3η 6 Οκτωβρίου και καλείται από συλλογικότητες και τη Δημοτική Παράταξη εκκίνηση. Την ίδια μέρα, παραμονή της απόφασης της δίκης της Χρυσής Αυγής, σωματεία, σύλλογοι, οργανώσεις καλούν στις 6.30 έξω από το εργατικό κέντρο, ζητώντας την καταδίκη της συγκεκριμένης οργάνωσης. Αρχιακό τμήμα της ΕΔΔΗ σε συνεδρίασή του τις προηγούμενες μέρες αποφάσισε την συμμετοχή όλων των δημοσιοπαλληλικών πρωτοβάθμιων σωματείων της Κέρκυρας στην κινητοποίηση στο εργατικό κέντρο για την 3η 6 Οκτώβρη, μία ακριβώς μέρα πριν την ανακοίνωση της απόφασης για τη δράση της Χρυσής Αυγής και των ναζιστικών συμμοριών της όλα τα χρόνια που είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Η δράση της Χρυσής Αυγής και των νεοναζί έχει καταδικαστεί τα χρόνια που πέρασαν και σήμερα από τη λαϊκή πλειοψηφία, από τους εργαζόμενους και την νεολαία. Τώρα είναι η ώρα το δικαστήριο με βάση τα συντριπτικά και αδιάσυστα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί να ολοκληρώσει αυτή την καταδίκη δίνοντας την ανώτερη δυνατή ποινή σε όλους τους εγκληματίες δολοφόνους της Χρυσής Αυγής αλλά και τους ηθικούς αυτούργους και να τους οδηγήσει στη μία πραγματική και μόνη θέση που έχουν, στη φυλακή. Έτσι κι αλλιώς αυτό που έχουμε πει χρόνια και διακηρύσει το εργατικό κίνημα, η θέση των φασιστών και των νεοναζί και όλων αυτών των ομάδων χρησιμοποιούνται για να χτυπιέται το εργατικό κίνημα και να περνάνε εύκολα οι αντιλαϊκές πολιτικές, πολιτικές που τις βλέπουμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Με βάση όλα αυτά, καλούμε στη μεγάλη συγκέντρωση, στο εργατικό κέντρο, την 3η 6 Δεκάτου, ώρα 6.30, μαζί με όλα τα σωματεία και τους εργαζόμενους και την νεολαία της Κέρκυρας, να διατρανώσουμε ένα και μόνο σύνθημα, οι Ναζί στη φυλακή. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είχαμε και μια κινητοποίηση από τους εκπαιδευτικούς Κέρκυρας, ένα προσκλητήριο το οποίο είχε κάνει η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, συμμετείχαν και γονείς. Βλέπετε, ο χώρος εκπαίδευσης έχει ανοιχτά πολλά ζητήματα. Ένα από αυτά είναι η υπόθεση των καταλήψεων, αλλά και των ειδικών αναγκαιοτήτων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Πάμε να πάρουμε λοιπόν περισσότερα στοιχεία από αυτή την κινητοποίηση στο επόμενο ρεπορτάζ. Μέλη της ΕΛΜΕ Κέρκυρας βρέθηκαν έξω από την διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκφράζοντας την αντίδρασή τους για τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου και το σύστημα το οποίο προβλέπει τηλεκπαίδευση στα σχολεία που τελούν υποκατάληψη. Μάλιστα, οι καθηγητές επανέλαβαν πως ο εγκύκλιος αυτή είναι αντίθετη με την διοντολογία του εκπαιδευτικού, συμπληρώνοντας πως αυτό το οποίο τους καλεί να κάνει η κυβέρνηση με τη νέα εγκύκλιο μπορεί να τους φέρει αντιμέτωπους ακόμη και με τη δικαιοσύνη. Να αποκλείεται για αυτή του τη στάση από την ίδια την παιδαγωγική διαδικασία. Εκπαίδευση προσφέρουμε στον πιο ταπεινό, στον χειρότερο. Επιβάλλεται και θα τιμωρήσουμε τα παιδιά επειδή θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Δηλαδή, λιγότεροι μαθητές ανά τάξη, περισσότεροι καθηγητές, καθαριότητα. Από το Υπουργείο θα προστατεύσει τους καθηγητές μας, την διοίκηση, όταν οποιοδήποτε γονιός, βρίσκοντας έναυσμα στον χαρακτηρισμό που θα του προσδώσει ένας διευθυντής ή ένας καθηγητής, έτσι όπως μας υποχρεώνει με αυτή την τρελή απόφαση του Υπουργείου, θα τον χαρακτηρίσει καταληψία. Ποιος θα στερήσει το δικαίωμα αυτός ο γονής να προσφύγει σε δικαστήριο για συγκοφαντική δεσφήμιση κατά του γιού του ή της κόρης του, να ζητήσει αποζημίωση για ηθική βλάβη για έναν χαρακτηρισμό ο οποίος με ποιον τρόπο αυτός βρέθηκε να χαρακτηρίζεται έτσι και με ποιον τρόπο θα
μπορέσει να αντιμετωπίσει ο καθηγητής ο οποίος έχει αυτή την παράλογη εντολή τα διοικητικά δικαστήρια που θα έρχονται σοριδών έτσι ώστε να σβηστούν αυτές οι απουσίες οι οποίες τάχα μου υποχρεούμαστε να βάζουμε σε έναν θάλαμο τηλεθάλαμο. Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαρέλαος Αλεμάνος τόνισε πως ο ίδιος δεν είναι αρμόδιος για αυτά τα ζητήματα, αλλά δεσμεύτηκε πως θα τα μεταβιβάσει. Τα αιτήματα που ήδη μου έχετε πει, ήδη έχουν αρκετές φορές γραφτεί και υποθεί τόσο διαζώσεις όσο και στα διάφορα site. Εγώ επάνω σε ρητορικά το ποιος ή τι ποιο ερωτήματα και από μόνοι σας γνωρίζετε δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω. Ούτε ο ποιος θα είναι ο απολογητής, ούτε ο ποιος θα είναι ο τιμωρητής. Η κάθε υπηρεσία και ο κάθε υπάλληλος εφαρμόζει τις εντολές και τους νόμους τους οποίους πρέπει να εφαρμόσει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε λειτουργήσει αρμονικά. Υπάρχει μία αντίδραση για τις καταλήψεις για τις οποίες ο καθένας έχει το δικό του τρόπο προσέγγισης. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα τα οποία είδαμε σήμερα, καταγράψαμε σήμερα, προσεγγίσαμε σήμερα και σας τα παρουσιάσαμε ρεπορτάζ εδώ στη ροή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Θα ακολουθήσει το διαφημιστικό διάλειμμα 9:30 με τον κυρία Κουμάνης. Θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε μαζί ως 11:45. Στο υπάρχει θέμα θα έχουμε δυνατότητα πολλά να πούμε. Το κεφάλαιο της δημόσιας υγείας, το μεγάλο κεφάλαιο που μας ενώνει όλους, θα το δούμε αναλυτικά στην ροή της εκπομπής. Σε πολύ λίγη ώρα λοιπόν. Ξανά μαζί.